Αυτός ήταν ο Σάκης Μπουλάς, εκπληκτικός ηθοποιός, εξαιρετικός ερμηνευτής, στιχουργός, άνθρωπος που αγαπούσε την επικοινωνία, αγαπούσε την τέχνη. Άλλωστε πώς μπορείς να σταθμίσεις ένα χαρακτήρα, έναν άνθρωπο που αγαπά την τέχνη μέσα του, που αγαπά το χιούμορ, που προβληματίζεται και αυτό που μεταδίδει είναι κυρίως θετικά μηνύματα, γιατί θέλει οι άλλοι δίπλα του να νιώθουν και να παίρνουν καλά. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, εξαίρετος καλλιτέχνης, εξαίρετος δημοφιλής. Ο άνθρωπος που μας με τους στίχους του, με τις ερμηνείες του, με τις συνθέσεις του, μας κάνει και ταξιδεύουμε και μας έχει κάνει και μας έχει ταξιδέψει και με τις δουλειές του Σάκη Μπουλά, μαζί. Λαβρέτη, τα συλληπιτήριά μου για την παρέα του Σάκη Μπουλά. Και εγώ φρυνδιάστηκα το πρωί, αλλά για εσάς, για εσάς. Αλλά εσείς ήμουν στο τηλέφωνο και περίμενα από στιγμή σε στιγμή. Ήταν κάτι που το γνωρίζατε τις τελευταίες ώρες ότι έχει ένα μήνα τώρα που σταμάτησε το μαγαζί και δεν... Κάθε μέρα ήταν λίγο αλματώδης η κάθοδος. Δεν έδινε καμία... Άποτε. Πέρα από τα όσα μπορεί να συζητάει η παρέα σας, πέρα από τα όσα μπορεί να διέρεαν, μάλιστα πριν από και κάποιους μήνες κάποιοι βιάστηκαν να γράψουν κάτι για τον... καλά, αυτά τα γράφουν καθημερινά, κάνω διάφορες μπουρδες να πούμε. Εσείς κρατάγατε κλειστή αυτή την εικόνα, διατηρούσατε την εικόνα του Σάκη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όποιος τον είδε όλο αυτόν τον καιρό και στο μαγαζί που παίζαμε, εντάξει, δεν ήταν και στην καλύτερη του κατάσταση. Αλλά η ψυχή του και το σθένος και ο τσαμπουκάς που ο Σάκης καταλαβαίνει ότι αυτό το κρατούσα. Και γούσταρε, ευχαριστήθηκε, ευχαριστηθήκαμε και εμείς αυτό που κάναμε αυτού του δύο μήνες μαζί. Κάποια στιγμή, μια Παρασκευή πήγαμε για δουλειά, μας είπαν με τηλέφωνο και μου λέει δεν μπορώ να έρθω, δεν αυτό, εντάξει. Και εκεί τελείωσε, ας πούμε, μετά πια τον βλέπαμε στο σπίτι και στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να πω και πολλά, μωρέ, Σπύρο μου, να μην και σε φάση τώρα, έτσι, και εγώ γάλια να. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να ζητήσω περισσότερα. Απλά. Είμαι πολύ περήφανος πάντως που έδωσα με τον Σάκη και που ήμασταν και φίλοι. Έτσι, το καλύτερο παιδί ήταν. Απλά αυτό το μήνυμα που. Το λέω με πλήρη συνέστηση. Όχι, ξέρεις, ο νεκρός και τα λοιπά. Αυτές, όχι, όχι. Μακριά από εμάς αυτές οι κουβέντες. Εξαιρετικό παιδί να πούμε. Εξαιρετικός άνθρωπος, φίλος πολύ. Κατάλαβες. Αγαπημένος άνθρωπος, πολύ. Αυτό που για μας απ' έξω βλέπαμε στην εικόνα του Σάκη, αυτό, στην πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, είναι ότι ήταν παρόν, επέμενε. Και έδινε ένα μήνυμα. Εγώ είμαι πολύ περήφανος που ήμουν φίλος του. Και μόνο για αυτό το λόγο, δηλαδή το τι ψυχή μας έδωσε και το τι αυτό από τον καιρό. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν πολύ τσαμπουκάς. Και γούσταρα, μετά στο τέλος δεν μπορούσε να περπατήσει. Υποβασταζόμενο το βγάζανε στη σκηνή και η σκηνή μετά κρατιόταν και τραγουδούσε και χαλούσε ο κόσμος. Εντάξει, νομίζω ότι του έκανε καλό. Ξέρεις, μου είπαν ότι μπορεί να. Το καταπονήθηκε λίγο. Τι λίγο το αδόντο, η κατάσταση ήταν πια ωριακή. Έτσι, αλλά του έκανε τόσο καλό αυτό. Και το μόνο που με ηρεμεί κάπως είναι τα τάγκο και στο σταρόμετρο που το έλεγε. Το κουβεντιάζαμε και όλες τις μέρες το λέμε αυτό. Ότι εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος που έζησε καλά πραγματικά. Δηλαδή, μέχρι και στο τέλος ήταν όλοι του φίλοι γύρω-γύρω, ας πούμε. Δεν πόνεσε, δεν αυτό. Τώρα ένας νέος άνθρωπος είναι όπως να το κάνεις από εκεί πέρα την συζήτηση. Μένουμε σε αυτό. Εμάς θα μας λείψει πολύ πάντως και δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μένουμε στο μήνυμα λοιπόν για εμάς που ήμασταν έξω, αν θες, στο πιο ανοιχτό κύκλο, των ανθρώπων που τον θαύμαζαν, που τον αγαπούσαν για αυτό που έδινε ως, και ως άποψη ζωής. Είναι το τελευταίο μήνυμα, αλλά και η τόση δυνατή πορεία, με τόσο συνέστημα, τόσο καθαρό ήχο, στίχο, τα διάθεσε χιούμορ όταν έβλεπε ότι δίπλα του φορτιζόταν το κλίμα. Αυτά τα κρατάμε εμείς, ξέρεις, που τα βλέπαμε απ' έξω. Πολύ. Και, ήταν ευτυχία. Εγώ ευτυχία ήταν που το λείψαμε το Σάκη. Φίλε, αυτό εγώ να πω, τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω έτσι μια μικρή κουβέντα που μπορεί να σου είπε μέσα σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη δοκιμασία. Πού μπορεί να το ρώτησες κάτι, δεν είναι. Πού να θυμάμαι τώρα. Αφού είμαστε όλη τη μέρα μαζί, τι να θυμάμαι τώρα τέτοια πράγματα. Και με το χιούμορ πάντα, τα παντού όλα. Τα τελευταία που είχαμε στο νοσοκομείο δεν μπορούσα να μιλήσει και γέλαγε μόλι με τα γέλαγε. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα δεν μπορώ να πω άλλο τίποτα. Σπύρο, με συγχωρείς τώρα. Όχι, Λαβρέτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα την καρδιά μου. Τα θερμά μου συλληπιτήρια και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κρατήσουμε και οι υπόλοιποι που θαυμάζουν αυτό το πρόσωπο να το κρατήσουμε και πάντα να στηρίζουμε και εσάς που σαν ομάδα, ως άποψη ζωής, κάτι συνεχίζετε να δίνετε σε όλους τους υπόλοιπους. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.